Της προπαγάνδας. Τη προπαγάνδα. Η δράση συνέχεια στα κατεχόμενα με αφορμή την απόφαση τη Βουλή για αναφορά στα σχολεία στο ενωτικό δημοψήφισμα του 1950. Ψευδοκυβέρνηση και ακραία τάση στην τουρκοκυπριακή κοινότητα συντηρούν την κρίση, ρίχνοντα νερό στο μήλο τη προπαγάνδα, με συγκεκριμένου κύκλου να τεντώνουν ακόμη περισσότερο το σκηνή, ζητώντα ακόμα και αποχώρηση του Μουσταφά Κιντζή από τι διαπραγματεύσει. Ενώ τα κόμματα που στηρίζουν τη διαδικασία καταδικάζουν την απόφαση τη Βουλή για περαιτέρω αναφορά στο ενωτικό δημοψήφισμα στα σχόλια και κάνουν λόγο για πλήγμα στι συνομιλίε. Η ιδέα τη Ένωση είναι μια ιδέα εναντίον τη ταυτότητα, τη ύπαρξη των τουρκοκυπρίων, η οποία δείχνει ασέβεια και υποστηρίζει την εξάλληψή του. Άλλο είναι η λύση και άλλο η ειρήνη. Για αρνητικότητα στι συνομιλίε λόγω τη απόφαση τη Βουλή, κάνει λόγο ο πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματο, το οποίο είναι εκ των τουρκοκυπριακών κομμάτων που στηρίζουν τη διαδικασία. Από τη μία δηλώνουν ότι δεν θέλουν τι εγγυήσει και από την άλλη δεν προβαίνουν στην τιμωρία των ενόχων που διαπράττουν αδικήματα εναντίον των τουρκοκυπρίων. Η απόφαση τη Βουλή δεν δημιουργήσει αρνητικότητα μόνο στι συνομιλίε, αλλά και στην ειρήνη. Για ατυχή και λανθασμένη απόφαση τη Βουλή κάνει λόγο το κόμμα Ανωμένη Κύπρο, το οποίο επίση στηρίζει τον Μουσταφά Κιντζή. Δεν βοηθά στη διαδικασία επίλυση του Κυπριακού. Καταδικάζουμε τη στήριξη φανατικών πολιτικών, όπω των πολιτικών του φασιστικού ΕΛΑΜ, από όλα τα ελληνοκυπριακά κόμματα πλην του ΑΚΕΛ. Η στάση του Νίκο Αναστασιάδη θεωρείται μη ειλικρινή. Η οποία και απογοητευτική χαρακτηρίζει την αντίδραση του Μουσταφα Κιντζή και τη Ψευδοβουλή, ο εκ των καταζητουμένων, για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ, ηγέτη του κόμματο Αναγέννηση, Ερχάνα Ρεκλή. Αναμένουμε πιο σκληρή στάση από την κυβέρνηση και τη Βουλή. Ζητούμε αναβολή των συνομιλιών. και κάλεσε τον τουρκοκύπριο ηγέτη να προβεί σε σε διεθνέ επίπεδο για τη στάση τη ελληνοκυπριακή πλευρά.